Πώς τα γνώρισε? Τον άντρα μου τον γνώρισε στην Κύπρο. Είχα πάει για διήμερο. Και για διήμερο, πώς το διήμερο, παπαμπούπα. Είδες. Πώς ήταν στο ξενοδοχείο, τον γνώρισε. Άμα είναι να γίνει κάτι, είχα μια κοινή γνωστή. Είχα πάει για διήμερο στο Σαββατοκύριακο και. Και αμέσως μου τον είδες, έφαγες κατραπακιά. Μία μέρα, δύο μετά. Και μετά ήρθε στην Αθήνα και έδωσε το γλυκό. Αλλά πάω στοίχημα ότι αυτό σε είχε δει, σε είχε μπανίσει και είχε πει στη φίλη τη που ήξερε ότι ξέρει, πες να βγούμε. Δεν πρόλαβε. Γιατί γνωριστήκαμε τη μία μέρα, μετά μείναμε 2-3 μέρες εμείς στην Κύπρο. Γνωριστήκαμε, βγήκαμε τη δεύτερη μέρα. Δεν πρόλαβε δηλαδή η φίλη μου να κάνει και πολλά πράγματα. Α, νόμιζα ότι είπε να πάω να φάμε με μια φίλη μου και έλα και ένας φίλος μου. Όχι, και... όχι. Ο άντρας μου καταρχάς όταν γνωριστήκαμε δεν ήξερε καν ότι είμαι ηθοποιός. Δεν με είχε δει ποτέ στην τηλεόραση. Δεν ήξερε τη δουλειά. Δεν έχει τηλεόραση σπίτι. Έχει, αλλά βλέπει όλα ταινίες, βλέπει άλλα πράγματα. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Ο άντρας ο οποίος στη ζωή σου να νόμιζε ότι δεν σ' αρέσει καθόλου και τελικά να τον ερωτευτείς. Ο άντρας μου. Α, ναι. Αφού μέσα σε δύο μέρες μου άλλαξε άποψη. Πώς? Μέσα σε δύο μέρες άλλαξε άποψη. Σαν 24 ώρα άλλαξε άποψη. Αλλά την πρώτη στιγμή που τον είδα δεν μου άρεσε, δεν ήθελα καμία. Δηλαδή μου είχε κάνει πολύ κακή εντύπωση. Όχι μόνο εμφανισιακά. Και σαν χαρακτήρας. Θεώρησα ότι είναι κάτι πολύ αντίθετο. Τι να κάνει. Τα κατάφερε. Είναι πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Έχει μεγάλο ταλέντο στο να κερδίζει τους άλλους ανθρώπους γύρω του. Ναι. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Μήπως στην αρχή σε είδε και ήθελε να υπερβάλλει αυτόν και έκανε χαζομάρες? Δεν έκανε χαζομάρες. Απλώς επειδή όταν γνωριστήκαμε ήταν και σε μια περίεργη έτσι φάση, είχε πολύ ένταση από κάτι επαγγελματικά διάφορα που του είχαν συμβεί. Ήταν λίγο αλλού. Και δεν ήταν αυτό που θα φανταζόμουν εγώ ότι. Αλλά την ψηλιάστηκε. Θα συνέβαινε κάτι. Και μέσα μια μέρα το γύρισε το έργο, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μόλις ξεκινήσαμε να συζητάμε και να κουβεντιάζουμε κλπ. Άλλαξε τελείως η εικόνα που είχα για αυτόν. Μετά πόσο καιρό παντρευτήκατε? Μετά από 1,5 χρόνο.